Η 13η εβδομάδα του διαγωνισμού εδώ στο My Style Rock σημαίνει ότι πια δεν έχει ασυλία. Τα πράγματα θα είναι διαφορετικά από εδώ και πέρα για την Ήρυδα Παπουτσή. Way too big when we pull up, give me the loot. Was off the Remy, had up at post. Had to hit my old town to duck the news. 2-4 hour lockdown, we made no moves. Now it's 4 a.m. and I'm back up popping with the crew. I just landed in Chase B mixes pop like Jamba Joe's. Την έζησε στην πασαρέλα. Κάθε όσο φορά γι' αυτό στο δίνω. Αλήθεια στο λέω. Αρέσει. Το βλέπω, το αισθάνομαι αυτό. Έχει και ρυθμό και προσπαθώ να είμαι πάνω στο beat όταν δεν είμαι γιατί είχε νευριάζω. Και αυτό φάνηκε όλα. Α. Πού πηγαίνει σήμερα, πες μου. Λοιπόν, εμένα ο αδερφός μου... Και εντωμεταξύ προσπαθώ να καταλάβω και τι έχεις κάνει. Θα στα πω. Παράλληλα, ναι. Ο αδερφός μου, ο ψεύτικος, γιατί ο αληθινός είναι τράπερ. Ο αληθινός είναι μοντέλο. Είναι ένας κούκλος. Αλήθεια. Ναι, είναι σαν άγγελος. Ένα μαθοφέρης εδώ πέρα. Είναι στο Λονδίνο. Α. Και πριν ένα χρόνο έκανε μια τεράστια επιτυχία γενικά. Και τώρα πάμε να έχει ένα event για να παίρνει πλατινένιο δίσκο. Α, και πλατίνα. Ωραίο. Πλατίνα. Και είναι σε ένα rooftop εδώ στην Αθήνα και πάμε εκεί, θα έχει και κάμερες και τέτοια. Φυσικά. Είναι οι συνεργάτες του, είναι και άλλοι φίλοι, τράπερς, τράπερς. Η εταιρεία, ναι, τα όλα αυτή η φάση, ναι. Έτσι. Άλλοι φίλοι τράπερς και τέτοια. Πολύ ωραία. Πάτερς, τάπερς. Και όλα. Για πάμε να δούμε. Δεν μας εξήγησες. Ναι, λοιπόν, έχω κάνει κάτι λίγο τολμηρό νομίζω, ή θα αρέσει, δεν θα αρέσει. Λοιπόν, αυτά είναι αντρικά ισόρουχα, που το έχω βάλει εγώ σαν top. Όχι, γιατί φοριέται και σαν top. Όχι μόνο στο και κεφάλι. Και σαν top και μπορείς να το βάλεις στο κεφάλι. Ακριβώς. Δείχνουμε διαφορετικούς τρόπους. Νομίζω μια εταιρεία με ισόρουχα πρέπει να μας προσεγγίσει. Ναι, θα μετά από αυτό. Έλα να έρχονται και οι πελάτες. Για να έρθουν και οι πελάτες τώρα. Πάμε. Αυτό το έχω συνδέσει και με αυτά κάτω. Αυτό εντάξει είναι γυναικείο. Τέλος πάντων, η νοοτροπή μου ήταν να κάνω έτσι λίγο κάτι διαφορετικό, κάτι δημιουργικό. Έχω προσθέσει αυτά. Εντάξει, γενικά έπαιξα λίγο, τώρα δεν ξέρω. Για να δούμε που θα σε βγάλει αυτό το παιχνιδάκι. Ναι. Πρώτη εβδομάδα χωρίς ασυλία. Νταντάν! Βαθμολογήστε. Θα ήθελα να πάμε στην Αναστασία που είναι η μοναδική που έχει βάλει ένα. Λοιπόν, θα σου πω τι δεν μου αρέσει, τι έχω θέμα. Θα σου πω ότι μου αρέσει βασικά. Καταρχήν φαίνεται ότι έχεις θέμα, ναι, να σου το πω αυτό. Είναι περίεργο, δεν είναι ότι έχω θέμα, είναι κάτι που μου φαίνεται με ένα πάρα πολύ περίεργο στα δικά μάτια. Λοιπόν, αυτό που έχεις διαλέξει από πάνω, που μου είπες κιόλας ότι είναι vintage, μου αρέσει πάρα πολύ που ήθελες να το τοποθετήσεις, ρε παιδί μου, σε ένα σύγχρονο look. Αυτό είναι αυτό που συζητούσαμε, είναι engineer, είναι μηχανικού, είναι racer, δεν είμαι σίγουρη τι είδου jacket είναι αυτό. Έχει ενδιαφέρον που πήγες να κάνεις αυτό με τα ισόρουχα. Ναι. Αλλά νομίζω ότι έχει τοποθετηθεί πάρα πολύ λάθος. Δηλαδή, όταν το ανοίγεις, είναι πολύ περίεργο που κάθεται το ένα στήθος ακριβώς εκεί που είναι το αντρικό. Δηλαδή, εγώ το βλέπω και. Το καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Μόλις το δεις, δεν μπορείς να μην το ξαναδείς. Αυτό. Ποιο, τι κατάλαβα. Τώρα το είδα. Δεν κατάλαβα, γιατί με κάνει μια δάση. Δεν είναι, θα σου πω. Καταλαβαίνεις τι εννοώ. Ας πούμε, λέει. Το κάνει. Κατάλαβες τι εννοούν. Θρίλερ. Τουλάχιστον δικά μου μάτια. Μπορεί να κάνω εγώ λάθος, δεν ξέρω. Εμένα το βλέπω έτσι δηλαδή. Κοίτα. Ανάλογα τη φαντασία, ρε παιδί μου, του καθένα. Δεν είναι θέμα φαντασίας. Είναι ότι αυτό το αντρικό εσώρουχο έχει μια διαφορά από το γενικό εσώρουχο για ένα συγκεκριμένο λόγο. Ναι, εντάξει. Ναι, οπότε γι' αυτό το βλέπω έτσι. Δεν είναι ότι έχω φαντασία. Κατάλαβα. Και αυτό, ας πούμε, σε στήχιωσε από τη στιγμή που το είδες και δεν μπορούσε να το ξεπεράσει. Αλήθεια μου καταστρέφει όλη την εικόνα. Οκ. Και κάποια άλλα στοιχεία βέβαια θεωρώ ότι είναι αδύναμα. Δηλαδή δεν υπάρχει λόγος να βάλεις αυτό το στρασάκι. Ήθελα να του προσθέσει απλώς μια λάμψη. Νομίζω ότι δεν χρειαζότανε. Και η γόβα. Θα ήθελα έτσι κάτι λίγο πιο χαλαρό. Αυτή είναι μια σκληρή μαύρη λουστρή γόβα. Άλλη είχα η αλήθεια είναι, αλλά έφερε μόνο το ένα. Δηλαδή, όπως το ξεκίνησε με αυτό το τζάκετ, θα μπορούσε να κάνει κάτι πολύ ενδιαφέρον. Να μας δείξει κάτι που δεν μας έχει δείξει. Okay. Αυτά είναι τα βασικά μου σχόλια. 2,3. Εντάξει, μια χαρά. Όχι και μια χαρά, όχι μόνο μια χαρά. Δύο χαρές. Όχι μόνο μια χαρά με το 1,3 κτλ.
πάρα πολύ καλά.